χθες το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε και τα δημοτικά τέλη για το 2021. Στην πλειοψηφία είδαμε ότι παραμένουν ίδια. Παραμένουν στο ίδιο ύψος και υπάρχουν και κάποιες μειώσεις. Οι μειοψηφίες ζήτησαν στην αρχή 10 και μετά 5% οριζόντια μείωση. Κάτι που, όπως είπατε, δεν μπορούσε να γίνει. Ξέρετε, να είμαστε ρεαλιστές. 14 χρόνια τώρα δεν είχε καμία αύξηση σε δημοτικά τέλη. Ίσα-ίσα που έχουν γίνει και σημαντικές μειώσεις. Ενώ συγχρόνως, μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Καλαμάτας πληρώνει για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και πληρώνει μάλιστα με αυξήσεις. Δηλαδή, ενώ πληρώναμε 13% ΦΠΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων, έχει φτάσει πλέον στο 24%. Αυτό το 11% το έχει απορροφήσει ο Δήμος από τα έσοδά του. Δεν έχει γίνει καμία αύξηση. Ενώ συγχρόνως μειώσεις έχουν γίνει. Πέρυσι κάναμε πάρα πολύ σημαντικές μειώσεις. Φέτος δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερες μειώσεις γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη. Το έχω πει και άλλες φορές, το επαναλάβω και πάλι. 2019, 13.400.000 δημοτικούς πόρους, 2020 με το ζόρι 11 εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν κάπου πρέπει να βγει. Δεν μπορούμε να κάνουμε μειώσεις οι οποίες δεν αντέχει ο προϋπολογισμός. Γιατί το βασικό είναι ο Δήμος να μείνει όρθιος για να μπορεί να υποστηρίζει τις δομές του. Και ο Δήμος, όπως τα έχουμε υπολογίσει, γιατί για κάθε μείωση που φέραμε, έστω και μικρή, είχαμε τη σύμφωνη γνώμη της οικονομικής υπηρεσίας. Συζητήσαμε την οικονομική υπηρεσία και ρεαλιστικά φέραμε τα δημοτικά τέλη ώστε να μπορέσει ο Δήμος να συνεχίσει να λειτουργεί. Και ένα τελευταίο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας πάσχει μια σημαντική απόφαση που αφορά το μνημόνιο συνεργασίας του Δήμου με το διάζωμα. Ποια είναι αυτή η σημασία, πόσο σημαντικό είναι αυτό το μνημόνιο? Μια ακόμα σημαντική απόφαση. Ξέρετε, από την αρχή, από την ανάληψη των καθηκόντων μας, είχαμε επιλέξει μια εξωστρεφή πολιτική για το Δήμο μας. Αυτό φάνηκε μέσα από τη συμφωνία μας για το Σύμφωνο των Δημάρχων για την Κλιματική Αλλαγή, το Δίκτυο Ποταμιών, τη Βιώσιμη Πόλη, την Ελληνογερμανική Συνέλευση, το ΚΑΠΕ, τις αδερφοποιήσεις, όλα αυτά λοιπόν που δείχνουν μια εξωστρέφεια. Γιατί στόχος είναι να υιοθετήσουμε και να αναπτύξουμε καλές πρακτικές. Καλές πρακτικές, οι οποίες θα φέρουν αποτέλεσμα στην πόλη μας. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις καλές πρακτικές, σε συνέχεια αυτών των πρωτοβουλειών, έρχεται και η συνεργασία με το διάζωμα. Το διάζωμα έχει συσσωρευμένη εμπειρία, έχει γνώση, έχει αποδείξει την ικανότητά του να σχεδιάζει για μια πόλη και να φέρνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μας καταθέσει προτάσεις, θα έχει συμμετοχή στο master plan που θα δημιουργηθεί και αυτές οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από τα συλλογικά όργανα του Δήμου και προφανώς θα τα αναπτύξουμε εφόσον είναι για το καλό της περιοχής μας. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν τα μνημεία πολιτισμού και φύσης και η Καλαμάτα να γίνει γνωστός τουριστικός προορισμός, όπως είπε ο κ. Μπένος. Βέβαια. Αυτό είναι ένας στόχος. Και ξέρετε, η ανάπτυξη του τουρισμού και η ταυτότητα της πόλης που θέλουμε να δώσουμε, η τουριστική ταυτότητα της πόλης, προφανώς περνάει μέσα και από την ανάπτυξη και προβολή του τουριστικού μας, της δική μας ιστορίας.